προπαραμονή Χριστουγέννων συγκλήθηκε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει την πρόσληψη 15 εργατών αποκομιδής απορριμμάτων με δίμηνες συμβάσεις. Μετά το θέμα που ανέκυψε για όλους τους Δήμους με τους διμηνίτες, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι 31/12/17, ο Δήμος δεν είχε, σύμφωνα με τους κεντρικούς εισηγητές Δήμαρχο και Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, άλλη λύση από το να προσλάβει προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες της αποκομιδής των απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης 9 ατόμων μόνιμου προσωπικού, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί από το Δήμο Ιαννητών, και σε αναμονή επίλυσης του προβλήματος των συμβασιούχων από την κυβέρνηση, με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε επίσκεψη εργασίας, η Δημοτική Αρχή έκρινε ότι δεν μπορεί να αφήσει να υπάρχει έλλειμμα καθαριότητα στο Δήμο και γι' αυτό ήταν αναγκαίο να προχωρήσει η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού. Ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας ενημέρωσε για το πρόβλημα που είχε ανακύψει, λέγοντας ότι από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, όταν δόθηκε νομοθετική δυνατότητα, παρατείναν όλες τις συμβάσεις συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα και εκδώσαν εγκαίρως όλα τα αντάλματα πληρωμής. Χωρίς δική μας ευθύνη, είπε, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν μπορούσαν να πληρωθούν, μιας και το νομοθετικό πλαίσιο αποδείχτηκε προβληματικό και το ελεκτικό συνέδριο δεν εγκρίνει τα αντάλματα πληρωμής. Προτείνανε, είπε ο κ. Μπέγκας, διάφορες εναλλακτικές λύσεις στους συμβασιούχους για να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί είναι στο πλευρό τους. Έγινε διαπραγμάτευση μαζί τους και στην έσχατη περίπτωση που χρειαστεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα, ο Δήμος θα σταθεί στο πλευρό τους στο δικαστήριο, αν χρειαστεί να φτάσουν εκεί. Κατέληξε δε λέγοντας πως αναγκαστικά πρέπει να κινηθούν ταχύτατα για να δώσουν λύση στο πρόβλημα με νέες προσλήψεις, γιατί δεν είναι δυνατόν, όπως είπε ο κ. Μπέγκας, για ένα γεγονός που δεν ευθύνεται ο Δήμος, να τιμωρηθούν οι δημότες, αφήνοντας να υπάρχει σοβαρό έλλειμμα στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Είχαν συμβάσεις ύπνης διάρκειας, δίνοντας το δικαίωμα μέσω αυτής της νομοθετικής διήρκησης να παραταθούν οι συμβάσεις τους μέχρι το τέλος του 2017. Ο Δήμος Ιωαννιτών θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόλις προέκυψε αυτή η νομοθετική ρύθμιση και μας δίνονταν το δικαίωμα να παρατείνουμε τις συμβάσεις των συμβασιούχων με δίμηνες συμβάσεις, κατευθείαν οδηγήσαμε στην κατεύθυνση να ικανοποιήσουμε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο Δήμο μας με δίμηνες συμβάσεις και είχαν αυτό το δικαίωμα. Οφείλω όμως σε αυτό το σημείο βέβαια να αναφέρω και το εξής γεγονός, ότι η απόφαση αυτή ήταν μονομερής κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, από τη μεριά της κυβέρνησης. Ποτέ δεν ρωτήθηκε η αυτοδιοίκηση εάν συμφωνεί με αυτή τη ρύθμιση και σε πολιτικό επίπεδο είναι σαφές ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει καμία αντίρρηση να δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εργάζονται. Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε είναι ότι κάποιοι δήμοι δεν είχαν τη δυνατότητα να παρατείνουν αυτές τις συμβάσεις, δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις μεσολαβικές ανάγκες για τους εργαζόμενους αυτούς. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Κατριτζίδης, που εισηγήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο αριθμός των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου είναι κατά πολύ μικρότερος από τις πραγματικές ανάγκες. Με την αποχώρηση σημαντικού αριθμού υπαλλήλων, είπε, είναι πλέον αδύνατο να πραγματοποιηθεί ομαλά η αποκομιδή απορριμμάτων και ογκώδων αντικειμένων και η πλήση των κάδων σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Ιδιαίτερα σήμερα, που οι 10 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν αυτοδίκαια, δεν παρέχουν υπηρεσίες, κατάσταση που δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης 15 εργατών καθαριότητας αποκομιδής απορριμμάτων για 2 μήνες, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας. Υπήρχε σε έκριτες συνθήκες, εννοώντας ότι και οι άδειες δεν δίνονται και τα ρεπόρτες δεν δίνονται και οι κάποιοι νομίσεις αποκομιδής παραμένουν αμάζοντα. Κατά συνέπεια, θεωρούν και εκφύσαν και ίσως σωστά το λέει η υπηρεσία, ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων. Η παράταξη του Νίκου Κόντα απουσίαζε από την αίθουσα και δεν υπήρχε κανένας εκπρόσωπός της και έτσι πήρε το λόγο ο Λάζαρος Νάτσης. Ο επικεφαλής παράταξης Γιάννενα για την ανατροπή συντάχθηκε θετικά, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα στους Δήμους είναι πολλά εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ, κύριε Κατριτζίδη. Είναι γνωστό οι ελλείψεις στο Δήμο και οι προσπάθειες που γίνονται να συμπληρωθούν έστω και με ημίλες, δηλαδή οι ανάγκες αυτές από το δικαίωμα να μπορούν να πάρουν οι Δήμοι με τα ανταποδοτικά από μόνοι τους που έχει ανοίξει και με διάφορες άλλες λύσεις που γίνονται. Για τα οκτάμινα επίσης να επιμηκυνθούν είναι προβλήματα τα οποία έχουν θέσει όλοι οι Δήμοι, δεν είναι ότι παίρνουν και φεύγει ο κόσμος, δεν προλαβαίνουν να αποκτήσει εμπειρία κλπ. Στο ίδιο μικροσχήματος και επικεφαλής της παράταξης Γιάννενα τώρα, Αριστίδης Μπαρτζόκας, που τάχτηκε υπέρ της πρόσληψης των εργαζομένων. Λοιπόν, για τις ανάγκες δεν τίθεται θέμα, συμφωνούμε για να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζομένων αυτών.
ο Σωτήρης Μαλάμος κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση για τις πρακτικές που ασκεί όσον αφορά το θέμα των μόνιμων προσλήψεων, λέγοντας για ακόμη μια φορά ότι η παράταξή του τάσεται υπέρ της μόνιμης εργασίας. Δεύτερο ζήτημα. Άρα, κατά την γνώμη μου, ξαναμπαίνει το ζήτημα ότι πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Τρίτο ζήτημα. Έχει να κάνει σε σχέση με το ζήτημα αυτό που υπενήθηκε στην αρχή ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι μπορούν οι εργαζόμενοι να έρθουν για δουλειά χωρίς βεβαίωση. Πρέπει να πούμε το εξής. Πώς θα έρθει ο εργαζόμενος για δουλειά την ώρα που δεν πληρώνεται και έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα που να πάει στην εργασία. Ανεξάρτητα ποια θα είναι στο δίκτυο. Την έχει τη δυνατότητα. Δεν την έχει τη δυνατότητα. Και γι' αυτό πάει για δουλειά με αυτούς τους όρους με 500 ευρώ κλπ. Αν την είχε τη δυνατότητα, δεν θα πει. Ο Δημήτρης Στασούλας είπε ότι η ενέργεια αυτή του Δήμου είναι απεργοσπαστική απέναντι στον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας διεκδικώντας τα δουλευμένα τους. Καλά, τι πάτε να κάνετε σήμερα. Πάτε να στήσετε έναν απεργοσπαστικό μηχανισμό και τίποτα άλλο. Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι για μήνες, είναι σε επίσκεψη εργασίας και εσείς θέλετε να προσλάβετε άλλους στη θέση αυτών και να τους πάρετε για δουλειά. Αυτό είναι ο απεργοσπαστικός μηχανισμός που πάτε να στήσετε. Σας δίνω συγχαρητήρια όλοι και στην πόλη μας, γιατί ανοίγετε τον δρόμο. Το ξέρουν κάποιοι. Αλλά εσείς που διευρύνετε ακόμα παραπέρα για να συνεχίσει αυτή η δουλειά. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα τέτοια που προσπάθησαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να στήσουν κάποιο απεργοσπαστικό μηχανισμό. Άρα από την πλευρά του Δήμου είναι απαράδεκτο να προχωρήσει σε μια τέτοια απόφαση σήμερα. Η μία και μοναδική απόφαση που πρέπει να πάρει είναι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι μέχρι τώρα. Να κόψουν τον λαό του στην κυβέρνηση. Λίγο μετά, το λόγο πήρε ο πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑ, Χρήστος Μεντής, που ουσιαστικά τάχτηκε και αυτός υπέρ των μόνιμων διορισμών. Αυτό το διοικητικό μου κύριε για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει απόφαση για την πρωτεύουσα τη διοίκηση του Δημαρχείου. Σε έλεγξη τη συμπαράσταση και διαμαρτυρία για την κοινωνική τη κυβέρνηση. Υπήρχε ο τόπο του μηνό. Και επίση. Ωραία, γιατί προφανώ ο κατέβη τη μελέτη τη πεζόδου και για αυτό έχουμε φτάσει να φτάσει. Λέμε παραδείγμα. Τι θα κάνουμε τώρα όταν έχουν καταργήσει τους οργανισμούς και έχουν αφήσει μόνο 7 θέσεις για την κατάσταση του προσωπικού. Η τοποθέτηση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνου Νίκου Έξαρχου, λέγοντας ότι η απόφαση είναι κατάπτυστη, ήταν ο λόγος που ο Δήμαρχος εξεράγει. Η συζήτηση πήρε φωτιά και ο Δήμαρχος αξίωσε από τον κύριο Έξαρχο να προσέχει τον τρόπο που απευθύνεται σε ένα σώμα που είναι εκλεγμένο. Η αποχώρηση ήταν μονόδρομος για τον Δήμαρχο αλλά και τους Δημοτικούς Συμβούλους που επέστρεψαν στις θέσεις τους μόλις ηρέμησαν τα πνεύματα. Κύριε Έξαρχε, σε ένα τέτοιο σώμα το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία ενέκρινε την πρόσληψη 15 συμβασιούχων στην αποκομιδή των απορριμμάτων.